συμπληρώνεται ένας χρόνος από το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη, εκεί που έχασαν τη ζωή τους 57 άνθρωποι. Και ένα χρόνο μετά η κοινωνία είναι οργισμένη, είναι θυμωμένη και στην Ελλάδα και στην Κύπρο, γιατί γίνεται μια πολύ μεγάλη προσπάθεια συγκάλυψης των ευθυνών αυτών που οδήγησαν αυτούς τους ανθρώπους στον τάφο. Μαζί μας είναι μια κυρία που είναι η φωνή, θα έλεγα, των συγγενών, των ανθρώπων που έχασαν τους δικούς στο μοιραίο τρένο. Είναι η φωνή των ανθρώπων που χάθηκαν εκεί στο τρένο αυτό και περιμένουν τη δικαίωση. Είναι η κυρία Μαρία Καριστιανού, μητέρα της 20χρονης Μάρθας που έχασε τη ζωή της στα Τέμπη. Κυρία Καριστιανού, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί μου. Θέλω να σταθώ σε δύο πράγματα και θέλω να μου πείτε εσείς με όλο αυτό που συμβαίνει τώρα. Βλέπουμε μια προσπάθεια συγκάλυψης. Βλέπουμε μια εξεταστική επιτροπή της Βουλής που, επειδή παρακολουθούμε και εμείς εδώ τις εξελίξεις, βλέπουμε να γίνονται και να λέγονται απίστευτα πράγματα, δηλαδή, που στο τέλος λες, μήπως τελικά την ευθύνη τη φέρουν αυτοί που μπήκαν στο τρένο και όχι κάποιοι άλλοι. Και βλέπουμε και ένα λαό, ο οποίος, ένα ελληνικό λαό, που δίνει 630.000 ίσως και περισσότερες υπογραφές για να οδηγηθούν επί της δικαιοσύνη και να σταματήσει αυτή η ατιμωρησία, η ασυλία να σταματήσει των βουλευτών, η περιευθύνης υπουργών να αρχίσει να ισχύει. Πώς το βλέπετε όλο αυτό που σημαίνει ένα χρόνο μετά? Ακριβώς όπως το είπατε κι εσείς, ένα χρόνο μετά. Λοιπόν, συνεχίζουμε εμείς να βλέπουμε τους πραγματικούς υπεύθυνους για τη δολοφονία των ανθρώπων μας ελεύθερους. Συνεχίζουμε να βλέπουμε τη δικαιοσύνη να μεροληπτεί υπέρ της κυβέρνησης και συνεχίζουμε να βλέπουμε την υποστήριξη όλου αυτού του εγχειρήματος μέσα από τα μέσα ενημέρωσης. Ένα χρόνο μετά έχουμε νιώσει, πέρα από το πένθος και τον ανίποτο πόνο, την επίδραση και την αίσθηση της αδικίας και της επιβαλλόμενης ατιμωρησίας. Όχι μόνο σε εμάς, σε όλη την κοινωνία. Και γι' αυτό όλοι είναι θυμωμένοι. Η συμπεριφορά της κυβέρνησης απέναντι και στις οικογένειες των 57 ανθρώπων είναι απαράδεκτη, και βλέπετε και την αγαζονία με την οποία συμπεριφέρονται, το αίσθημα το ότι ναι, πραγματικά δεν μπορείτε να μας ακουμπήσετε, δεν υπάρχει περίπτωση να τιμωρηθούμε, το οποίο φυσικά πηγάζει από τα τόσα χρόνια τιμωρησίας. Μην ξεχνάμε ότι πριν από λίγα χρόνια είχε γίνει και το πυρκαγιές στο Μάτι, γίνανε και το καλοκαίρι πλημμύρες, έχουμε γεγονότα στα οποία η κυβέρνηση, η οποία φέρει τις ευθύνες, παραμένει ατιμώρητη, στο απειρόβλητο. Και γι' αυτό κάναμε το ψήφισμα για να δούμε ότι μέχρι εδώ δεν είναι αυτό εντάξει πλέον με την κοινωνία. Όλοι είμαστε ίσοι απέναντι στους νόμους. Δεν μπορεί να βγαίνουν μια ομάδα βουλευτών να καταπαντούν το βασικό νόμο του συντάγματος που μιλάει για την ισονομία. Και εμείς να μην αντιδρούμε, θα αντιδράσουμε. Θα αντιδράσουμε και μέσα στη Βουλή με το ψήφισμα που θα κατατεθεί. Να σας πω ότι οι υπογραφές πλησιάζουν τις 800.000. Χθες το βράδυ ήταν 770.000. Εγώ πιστεύω θα πάμε 1.000.000 και θα τις καταθέσουμε στη Βουλή. Αλλά φυσικά θα τις καταθέσουμε και στο εξωτερικό. Κυρία Καριστιανού, με αυτές τις υπογραφές είναι υποχρεωμένοι να τροποποιήσουν το Σύνταγμα? Ακριβώς. Υπάρχει ο νόμος 73 του Συντάγματος που μας δίνει αυτό το δικαίωμα. Το δικαίωμα λοιπόν, ο νομοθέτης θεωρεί ότι ναι, όπως φυσικά παρόμοιος νόμος υπάρχει σε όλες τις χώρες της Ευρώπης. Ωραία. Λοιπόν, ο νομοθέτης θεωρεί ότι ναι, η κοινωνία πρέπει να έχει λόγο. Αν μαζευτούν λοιπόν 500.000 άνθρωποι, μπορούν να καταθέσουν ένα προστατοποίηση ή ψήφισμα ενός νόμου. Ο νόμος αυτός δεν θα πάει στη Βουλή για να απορριφθεί, γιατί αν δεν ήθελε ο νομοθέτης να έχουμε μισά άποψη, δεν θα υπήρχε το άρθρο 73. Μάλιστα. Λοιπόν, θα πάει εκεί για να τροποποιηθεί, αν τυχόν παρεκκλίνει από το πλαίσιο στο οποίο πρέπει να είναι αυτός ο νόμος, εν πάση περιπτώσει να επιμεληθεί, και στη συνέχεια να ψηφιστεί. Γι' αυτό τον πάμε. Τον πάμε για να τον ψηφίσουν και τον βάλουν σε εφαρμογή. Μα εξάλλου κυρία Καριστιανού. Ναι. Εξάλλου κυρία Καριστιανού, η ατιμωρησία γενικότερα όλων αυτών των πολιτικών προσώπων
δεν είναι ούτε ηθικό, ούτε δημοκρατικό. Μα σαφώς. Είναι ανήθικο. Ακριβώς. Εγώ στο Ευρωκοινοβούλιο είπα ότι η δικαιοσύνη σε ό,τι αφορά τους πολιτικούς θα έπρεπε να είναι πολύ πιο αυστηρή. Γιατί είναι σε θέσεις ευθύνης. Γιατί οι δικές τους αποφάσεις και πράξεις ή παραλήψεις επηρεάζουν το γενικό, το σύνολο. Yeah. Άρα θα έπρεπε να είναι πολύ πιο αυστηρότεροι από ό,τι στον απλό πολίτη. Και εμείς βλέπουμε να συμβαίνει το εντελώς αντίθετο. Στο Ευρωκοινοβούλιο ποια εικόνα αποκομίσατε, ποια ήταν η εικόνα των αυτών που σας άκουσαν στο ακροατήριο? Ήταν πάρα πολύ θετική η εικόνα. Οι Ευρωπαίοι στην κυριολεξία είναι συγκλονισμένοι. Δεν μπορούσαν να φανταστούν το μέγεθος της αδικίας και της ανισότητας που υπάρχει μεταξύ των πολιτών. Δηλαδή, για αυτούς η δικαιοσύνη που πρέπει να είναι ανεξάρτητη για να μπορεί να ελέγχει και τους πολιτικούς σαφώς, είναι δεδομένο. Δεν μπορούν να διανοηθούν πώς μπορεί να συμβαίνει αυτό στην Ελλάδα. Και επίσης, τους κάνει έκπληξη πώς είναι δυνατόν να το ανεχόμαστε εμείς αυτό. Μάλιστα. Βέβαια, η δικιά σας παρουσία και ομιλία σε αυτή την περίφημη Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής, που παρακολουθούμε καθημερινά και βλέπουμε και την αλαζονία που είπατε, αλλά και μια προσπάθεια και του Προεδρείου να κατευθύνει τα πράγματα εκεί που θέλει. Σαφώς. Έτσι, ήταν συγκλονιστική η παρουσία σας εκεί. Πιστεύετε ότι έπιασε τόπο όλη αυτή η τοποθέτηση, αυτό το κίνημα που υπάρχει τώρα, πιάνει τόπο? Κοιτάξτε, αυτή τη φορά θεωρώ ότι η Εξεταστική Επιτροπή δεν πήγε ακριβώς όπως το περίμεναν. Ναι. Λοιπόν, βγήκανε, καταρχήν όλοι παρακολούθησαν τι γίνεται. Παρακολούθησαν εμένα, παρακολούθησαν και τους άλλους. Ναι. Είδανε δηλαδή ανθρώπους που ήταν σε θέση ευθύνης να παρουσιάζονται εντελώς ανεύθυνοι. Δεν ξέρω, δεν γνωρίζω, δεν θυμάμαι. Αυτή η ενοχική παρουσίαση δεν θα γινότανε στον κόσμο ορατή αν δεν γινόταν εξεταστική. Άρα η Εξεταστική Επιτροπή έβγαλε πάρα πολλά πράγματα στο φως. Επίσης, έβγαλε δημόσιες τοποθετήσεις, δηλώσεις, ομολογίες. Ο κύριος Καραμαλής ομολόγησε ότι ο ίδιος και ο Πρωθυπουργός γνώριζαν τα προβλήματα που είχε ο σιδηρόδρομος. Αλλά λέει, τι να κάνουμε, ατυχήματα γίνονται και θα γίνονται. Μάλιστα. Δηλαδή είναι ok. Μάλιστα. Με το γεγονός ότι σκοτώθηκαν τόσοι άνθρωποι. Μάλιστα. Επίσης είναι πολύ ok με Μάλιστα. το γεγονός ότι αυτό θα συμβεί και θα ξανασυμβαίνει, γιατί έτσι είναι στη ζωή. Δηλαδή αυτά είναι αδιανόητα. Εγώ απορώ με αυτά που έχουν λεχθεί, πώς είναι δυνατόν ο Άριος Πάγος να μην επεμβαίνει και να πει μισό λεπτά, και εδώ πέρα γίνονται τρομακτικά πράγματα. Θέλουμε να επέμβουμε. Πρέπει η δικαιοσύνη να επέμβει. Δεν μπορούμε να καθόμαστε να βλέπουμε εντός κοινοβουλίου να λέγονται τέτοια ψεύδι, τέτοιες αποκαλύψεις και να μένει το δικαστικό παράμερα, να μην επεμβαίνει. Είναι αδιανόητο. Είναι επίσης αδιανόητο εκείνο που είχε υποθεί από κάποιο έγκριτο δημοσιογράφο, ότι ευκαιρία να διορθωθεί ο σιδηρόδρομος. Έτσι, τόσο απλά. Απίστευτο. Απίστευτο. Να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Πώς είδατε την εξέλιξη με την Εξεταστική Επιτροπή που αποχώρησαν κάποια κόμματα από τις συνεδρίες της? Κοιτάξτε, εγώ πιστεύω ότι δεν πρέπει να φεύγεις. Πρέπει να μένεις μέχρι τέλους και να πολεμάς με αυτό που έχεις. Μάλιστα. Και να φωνάζεις και να λες τη γνώμη σου μέσα από αυτό που έχεις. Μάλιστα. Θεωρώ όμως ότι ακόμη και στην τελευταία συνεδρία όπου βγήκε ο κύριος Πλεύρης, βγήκαν πολύ σημαντικά πράγματα, έχουν καταγραφεί. Και επίσης, επειδή έχουν βγει νέες εξελίξεις, θεωρώ ότι θα ξανασυσταθεί το σώμα των βουλευτών και θα ξαναδούμε, θα έχουμε συνέχεια με την Εξεταστική Επιτροπή. Θα βγουν και άλλα πράγματα στο φως. Είναι αυτό που σας είπα. Αυτή τη φορά η Εξεταστική δεν τους βγήκε ακριβώς όπως το περίμεναν. Αποκαλύφθηκαν πολύ περισσότερα από όσα ήθελαν. Και παρόλο και φυσικά βιάστηκαν να την κλείσουν, γιατί δεν ήθελαν να φέρουν και τους πιο κέριους μάρτυρες. Δύο πολύ σημαντικά πρόσωπα που έχουν πει πάρα πολύ βαριές κατηγορίες για τον κύριο Καραμαλή. Αυτοί οι δύο άνθρωποι επιλέχθηκαν να μην παρουσιαστούν εκεί. Εγώ καταλαβαίνω το εξής, αγαπητή. Όλοι καταλαβαίνουμε γιατί, βέβαια. Αγαπητή Μαρία, εγώ καταλαβαίνω το εξής, ότι αν δεν ήταν μερικά άτομα από τους συγγενείς των θυμάτων και εσείς, που είχαν κλείσει την υπόθεση ήδη, να είχαν στείλει στο δικαστήριο κανένα εργοδηγό, κανέναν σταθμάρχη, ναι, και να τελείωνε η ιστορία.
Ναι, ναι. Επειδή εμείς προλάβαμε, οργανωθήκαμε και φωνάζουμε. Και, ναι, αυτό ακριβώς. Και εμείς αυτό πιστεύουμε. Και είναι αδιανόητο. Δεν θα πρέπει εμείς να είμαστε στη θέση. Έχετε δίκιο. Τα εγκλήματα θα έπρεπε να οδηγούνται στη δικαιοσύνη και οι υπεύθυνοι να τιμωρούνται. Τέλος. Είναι ένα έγκλημα που δεν πρέπει να μείνει ατιμώρητο σε καμία περίπτωση. Σαφώς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξέρω πόσο πολύτιμος είναι ο χρόνος σας. Ίσως έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε, κυρία Γαριστιανού. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλά. Πραγματικά. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ναι, ναι. Πάμε τώρα στο Σάκη του Στυλιανού, φίλες και φίλοι.